Γεια σας παιδιά, πάμε να μάθουμε ιστορία της Τετάρτης Δημοτικού. Είμαστε στα κλασικά χρόνια και θα δούμε το κεφάλαιο 32, η πορεία προς την Ινδία, το τέλος της εκστρατείας. Ο Δαρίος συγκέντρωσε μεγάλες δυνάμεις σε μια προσπάθεια να νικήσει και να ταπεινώσει τον Αλεξανδρό. Αλλά και σε αυτή τη μάχη, στα Γαυγάμιλα, που ήταν μια από τις μεγαλύτερες που έγιναν τότε, το 331 π.Χ., ο στρατός του νικήθηκε. Ο δρόμος πλέον προς τα Σούσα ήταν ελεύθερος. Όλοι οι θησαυροί της πρωτεύουσας των Περσών έπεσαν στα χέρια του. Ο Μέγας Αλέξανδρος, για να διοικήσει το απέραντο κράτος με τους πολλούς λαούς, χρησιμοποίησε και Πέρσες αξιωματούχους. Άρχισε μάλιστα να αλλάζει συμπεριφορά, ζητώντας από τους στρατιώτες του να τον προσκυνούν, όπως γινόταν με τους βασιλείς της Περσίας. Αυτό ήταν κάτι που τους στεναχώρησε πολύ. Ο πόλεμος όμως δεν είχε τελειώσει. Οι συνεχείς επιτυχίες τον οδηγούσαν σε νέες προσπάθειες. Επιθυμία του ήταν πια να φτάσει στην άκρη του κόσμου. Συνέχισε έτσι απτόητος ως τον Ύφαση, παραπόταμο του Ινδού ποταμού. Εκεί όμως τον περίμενε μία απαγοήτευση. Οι στρατιώτες του, κουρασμένοι από τις ατελείωτες πορείες και τους πολλούς κινδύνους, αρνήθηκαν να συνεχίσουν. Ο Μέγας Αλέξανδρος θεώρησε δίκαια τα παραπονά τους και πήρε την απόφαση να γυρίσει πίσω. Ο δρόμος της επιστροφής ήταν δύσκολος. Οι στρατιώτες ήταν αναγκασμένοι να περπατούν κάτω από τον καυτό ήλιο, μέσα σε περιοχές με άμμο, πολλές φορές χωρίς νερό. Αρκετοί έχασαν εκεί τη ζωή τους. Τελικά, έπειτα από απερίγραπτες δυσκολίες, γύρισαν στα Σούσα. Η μεγάλη εκστρατεία είχε πάρει τέλος το 324 π.Χ. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σας περιμένουμε στο επόμενο μάθημα.